Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι μας Avatar Highlights GR. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε επιτέλους τι απέγινε με τη ρότα Zuko, μια ερώτηση που κάθε Avatar fan, αλλά και όχι μόνο, θέλει την απάντηση. Έχω διαβάσει όλες τις παλιές σου περιπέτειες. Πεθαίνω να σε ρωτήσω, τι συνέβη στη μαμά του Zuko? Πηγή μας σήμερα είναι ένα official comic, όπου από εκεί μαθαίνουμε τα πάντα για την Earth. Το comic αυτό ονομάζεται Η Αναζήτηση, όπου άμα θέλετε να δείτε μια παρουσίαση αυτού του comic, θα βγει annotation πάνω δεξιά. Και τώρα πάμε στο βίντεο. Για να μάθουμε τι απέγινε η Έρσα, θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν της, ώστε να καταλάβετε κι εσείς. Η Έρσα ζούσε σε ένα μικρό χωριό που ονομάζονταν Χίρα. Εκεί βλέπουμε την Έρσα και τον αγαπημένο της Άικεμ. Η Έρσα και ο Άικεμ ήταν πολύ ερωτευμένοι, και μάλιστα ο Άικεμ έκανε πρόταση γάμου στην Έρσα και αυτή δέχτηκε. Όμως δυστυχώς δεν κατέληξαν έτσι τα πράγματα. Ο Άρχοντας Αζούλων ήρθε στο χωριό να βρει την Έρσα, ώστε να την προξενέψει με το γιο της Ζάι. Ο Αζούλων το ήθελε αυτό διότι ως εγγονή του Avatar Roku η Έρσα και όντας μελλοντικός άρχοντας ο Ζάι θα σχημάτιζαν μια ισχυρή γενιά. Η Έρσα δεν ήθελε να παντρευτεί τον Ζάι, αλλά δεν είχε και άλλη επιλογή. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό της, την οικογένειά της και τον αγαπημένο της Άικεμ. Έτσι η Έρσα παντρεύτηκε τον Ζάι. Για πολλά χρόνια η Έρσα κρατούσε αναμνηστικά τη παλιά τη ζωή. Δεν είχε ξεχάσει ποτέ το χωριό της και τον αγαπημένο της Άικεμ και του έστειλε κρυφά μηνύματα. Όμως ο Ζάι, χωρίς να τον γνωρίζει η Έρσα, κρούσε τα γράμματα που έστειλε στο χωριό της. Ακόμα και το γράμμα που είχε διαβάσει ο Zuko. Ο Ζάι, όταν το είδε το γράμμα, κατάλαβε ότι ο Zuko δεν είναι δικό του παιδί και διέταξε αμέσως τους τοξότες Yuuan να βρουν τον Άικεμ και να τον σκοτώσουν. Όμως δεν μπόρεσαν. Έψαξαν σε ένα δάσος κοντά στο χωριό, όμως μετά πολλούς μήνες αναζήτησης δεν βρέθηκε. Στο λέω γιατί θέλω το καλό σου. Ξέρω! Ίσως βρεις μια καλή οικογένεια γεωδαμαστών να σε υιοθετήσει. Σταμάτα! Λες ψέματα! Ο μπαμπάς δεν θα μου το έκανε ποτέ αυτό! Τι δεν θα σου έκανε ποτέ ο πατέρας σου? Τι συμβαίνει εδώ? Δεν ξέρω. Καιρός να τα πούμε. Η Αζούλα είπε στην Έρσα ότι άκουσε τον παππού της Αζούλων να διατάζει τον Ζάι να σκοτώσει τον Zuko ως τιμωρία για προδοσία απέναντι στον αδερφό του. Η Έρσα έφτιαξε ένα θανάσιμο δηλητήριο και ο Ζάι δηλητηρίασε με αυτό τον Αζούλων όταν κοιμόταν. Έτσι ο Ζάι, για να καλύψει την πράξη του, αλλά και να προστατεύσει τον εαυτό του, εξόρισε την Έρσα. Ήξερε πως ήθελα από το θρόνο και πρότεινε κάτι. Κάτι που θα με έκανε άρχοντα της φωτιάς και θα σου χάριζε τη ζωή. Α, μαμά. Zuko, αγάπη μου, άκουσέ με. Ό,τι έκανα, το έκανα για να σε προστατέψω. Να θυμάσαι, Zuko, όσο και να αλλάξουν τα πράγματα, ποτέ μην ξεχάσεις ποιος είσαι. Μετά την εξορία της, η Έρσα επέστρεψε στο χωριό της. Εκεί επανενώθηκε με τον αγαπημένο της Άικεμ. Μαζί είχαν βρει ένα πνεύμα, το οποίο μπορούσε να τους αλλάξει τα πρόσωπα αλλά και τις αναμνήσεις. Έτσι, η Έρσα και ο Άικεμ ζήτησαν από το πνεύμα νέα πρόσωπα και αναμνήσεις. Το πνεύμα άλλαξε τον Άικεμ και την Έρσα σε Νόρεν και Νορίκο. Τώρα πάμε στο παρόν. Ο Zuko και η ομάδα Avatar βρήκαν την Νορίκο. Εκεί βρήκαν και το πνεύμα το οποίο τους είχε αλλάξει. Το πνεύμα προσφέρθηκε να επαναφέρει το πρόσωπο και τις αναμνήσεις της Νορίκο. Και αυτή δέχτηκε. Το επόμενο πρωί, ο Zuko επιτέλους μετά από τόσο καιρό επανενώθηκε με τη μητέρα του, γνωρίζοντας ότι δεν θα τους χωρίσει κανείς πια. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ θα σας πρότεινα να πάτε να δείτε στο κανάλι μας ολόκληρο το βίντεο του κόμικ, ώστε να καταλάβετε πώς η ομάδα Avatar βρήκε την Έρσα και τον Άικεμ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αν θέλετε να χάσετε κανένα βίντεο, αλλά και όχι μόνο, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και το κουμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Αυτό από μένα και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια χαρά!